Μία πιθανή ακόμα νίκη στέρισε το κολυμβητήριο της Ξάνθης που συνεχίζει να είναι κλειστό στον κολυμβητικό όμιλο Ξάνθης, ο οποίος λόγω των λίγων προπονήσεων που κατάφερε να κάνει πήρε την απόφαση να μην συμμετάσχει σε αγώνες πρωταθλήματος water polo, οι οποίοι μάλιστα θα τους ανέβασαν από την 4η στην 3η εθνική κατηγορία. Ήταν οι αγώνες για να ανέβουμε από την Δέλτα Εθνική όπου είμαστε στη Γάμα Εθνική. Αυτοί οι αγώνες γίνονται σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση διεξήχθη στα Γιάννηνα αρχές Ιουλίου, όπου και προκριθήκαμε. Αποκλείσαμε άλλες τρεις ομάδες. Στη δεύτερη φάση έπρεπε να πάμε στο τέλος Ιουλίου στην Αθήνα, όπου όμως, όπως καταλαβαίνετε, η δεύτερη φάση ήταν φοβερά πιο δύσκολη και απαιτούταν αρκετές προπονήσεις. Δυστυχώς βρεθήκαμε στη δυσάρεστη θέση να πάρουμε μια απόφαση που αποκαρδιώνει τους παίχτες μας, για να μην κατέβουν στην Αθήνα, λόγω του ότι δεν ήταν αρκετά προπονημένοι, και δεύτερο, καταλαβαίνετε ότι τα έξοδα στην Αθήνα ήταν πολλαπλά των Ιωνίων, όπου θα χρειαζόμαστε ένα τεράστιο για τις μέρες μας ποσό, όπου ο σύλλογός μας αυτή την εποχή δεν έχει καθόλου έσοδα, και γι' αυτόν τον λόγο καταλήξαμε στην απόφαση να μην κατέβει η ομάδα μας, όπου βέβαια αυτό σημαίνει ότι δεν θα ανέβουμε στην αμέσως παραπάνω εθνική ομάδα. Μια απόφαση ιδιαίτερα σκληρή, η οποία πραγματικά στέρισε μια πιθανή νίκη, ακριβώς αυτό που είπα πριν. Βεβαίως, πιστεύουμε ότι αφού μπορέσαμε και αποκλείσαμε κάποιες ομάδες, θα μπορούσαμε και στην επόμενη φάση να αποκλείσουμε κάποιες ομάδες και να ανέβουμε στη Γάμα Εθνική. Αλλά όπως σας είπα, λόγω του ότι είναι κλειστό το κολυμβητήριο και δεν μπορούμε να προπονηθούμε, πήραμε αυτή τη δυσάρεστη απόφαση. Μάλιστα, ο πρόεδρος του Κολυμβητικού Συλλόγου Ξάνθης επεσήμανε πως για το θέμα του κολυμβητηρίου οι δύο αθλητικοί σύλλογοι αναμένεται να ζητήσουν και νέα συνάντηση είτε με τον ίδιο τον Δήμαρχο είτε με τον αρμόδιο για το θέμα αντιδήμαρχο, προκειμένου να δοθεί μια οριστική απάντηση και αν είναι δυνατόν η καλύτερη δυνατή λύση που θα ανοίξει και πάλι το πολύτιμο αυτό χώρο όχι μόνο για τους αθλητές αλλά και για τους ίδιους τους πολίτες. Οι τελευταίες επαφές μας με τον Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο ήταν για να ανοίξει το Σεπτέμβριο. Τώρα, αυτές τις μέρες έχουμε σκοπό να βρεθούμε με τον Δήμαρχο για να δούμε τι εργασίες έχουν γίνει ή δεν έχουν γίνει στο κλειστό κολυμβητήριο, όπως λέτε, για να ανοίξει, όπως μας είχαν υποσχεθεί, αρχές Σεπτεμβρίου. Είδαμε. Κλείνοντας, ο πρόεδρος του Κολυμβητικού Ομίλου Ξάνθης σημείωσε πως δεν είναι λίγοι εκείνοι οι γονείς που απευθύνονται στους προπονητές του κολυμβητηρίου προκειμένου να εγγράψουν τα παιδιά τους στους αθλητικούς συλλόγους για να μάθουν κολύμπι, επισημαίνοντας παράλληλα πως το κολυμβητήριο δεν είναι μόνο για δύο αθλητικούς συλλόγους αλλά και για όλους τους πολίτες της Ξάνθης. Μάλιστα, τόνισε πως σε συνεννόηση και με τον Σύλλογο Ποσειδώνα είναι διατεθειμένοι να προβούν και σε άλλες κοινές ενέργειες προκειμένου να δοθεί επιτέλους λύση στο όλο θέμα.